Αγαπητοί τηλεθεατές του Hellenic TV, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Όπως κάθε φορά, η εκπομπή θα σας παρουσιάσει μερικές από τις εκδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα στην Παροικία. Πριν όμως ξεκινήσει το απόψινό μας πρόγραμμα, θα θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι μέσα από την εκπομπή μας θα έχετε την ευκαιρία να προβάλλετε τις δικές σας εκδηλώσεις, τον σύνδεσμο, τον οργανισμό ή ακόμα και την επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net για περισσότερες πληροφορίες. Απόψε θα παρακολουθήσετε την επίσκεψη της πρώτης κυρίας της Κύπρου, Έλση Χριστόφια, στην Ομογένεια του Λονδίνου, την εκδήλωση της ΕΚΑ για τα 51 χρόνια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, το πρώτο Careers Fair που διοργάνωσε η ΝΕΠΟΜΑΚ για πρώτη φορά στην Παροικία και τέλος, αποσπάσματα από τον τελικό των μουσικών βραβείων του LGR. Το πρώτο μας θέμα είναι η εκδήλωση που έγινε για την ενίσχυση του ραδιομαραθώνιου. Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, οι γυναίκες του ΑΚΕΛ Βρετανίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γυναικών Αγγλίας διοργάνωσαν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green την καθιερωμένη εκδήλωση για την ενίσχυση του ραδιομαραθώνιου. Επίσημη προσκεκλημένη ήταν η πρώτη κυρία της Κύπρου, Έλση Χριστόφια, η οποία είναι και η πρόεδρος του ραδιομαραθώνιου της Κύπρου. Επίσης στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Ευρωβουλευτής Ανδρούλα Βασιλείου, ο ύπατος αρμοστής κ. Αλέξανδρος Ζήνων και άλλοι πολλοί. Ας δούμε τώρα την είσοδο της Έλσης Χριστόφια και της Ανδρούλας Βασιλείου στο κοινοτικό κέντρο. Η βραδιά ξεκίνησε με φαγητό που ετοιμάστηκε στο κοινοτικό κέντρο από τους μάγειρες και άλλους πολλούς εθελοντές. Την εκδήλωση άνοιξε η σοπράνο Κατερίνα Μινά, όπου πρώτα ευχήθηκε τα χρόνια πολλά και στην κυρία Έλση Χριστόφια, που γιόρταζε τα γενέθλιά της και στη συνέχεια ερμήνευσε ένα από τα γνωστά τραγούδια του Χατζηδάκη. Συνεργάτης του ΡΙΚ, κύριος Χαραλαμπίδης, που ήταν και αυτός παρόν στην εκδήλωση, απήγγειλε ένα ποίημα στην κυπριακή διάλεκτο και στη συνέχεια το τραγούδισε ακαπέλα. Έχει τρεις αδελφάες. Τη μια λαλούν την αδωρούν, την άλλη να δωρούσα, την τρίτη την καλύτερη λαλούν τη ροδαφνούσα.
Το μήνα που γεννήθηκε όλα τα δέντρα θούσα. Επέφταν τάθη πάνω της και μυρωθηκε κοπούσα. Προδώστε μανια δωρού, γλυκόνια δωρούσα. Μα το φιλί του βασιλιά έγια τη ροδαφνούσα. Άνου να πάμε ροδαφνού, τσιρίγε να σε θέλει. Ήταν με θέλει ρίγε να ζήταν το μήνυμά τη. Αν είναι για μαΐρεμα να πιάσω τις κουτάλες, αν είναι για το ζύμωμα να πιάσω τις σανίδες, είναι κι αν είναι για χορό να πιάσω τα μαντήλια. Άνου να πάμε ροδαφνού κι ό,τι θέλεις πιάσε. Έμπινε στο και φόρησε ρούχα της φορεσιάς της. Απ' έσω βάλει πλουμιστά, απ' έξω γρουσαθένα, τέλεια που πάνω έβαλε τα μαρκαριταρένα. Ποδά κομμάτι λασμαρί, να μεν τη μιανε ο ήλιος, που τσιμήλω στο χέρι της, και παίζει, και πάει. Κι αν είναι το κίνο το στρατή, κίνο το μονοπάτι, το μονοπάτι βγάλει της της ρίενας των πύρκων, στέκεται και αλοίσεται, πώς να τη χαιρετήσει. Και να της πω μου σκοκαρδιά σι κόμπλους. Και να της πω τριάντα φιλιά σι αγκάθι. Άντε ας τη χαιρετήσουμε για αν πρέπει, για να αξίζει. Εξεβήν έναν το σκαλί και σύστην και λίστην. Εξεβήν άλλον το σκαλί και ψήντρο κανατσίστην. Ωρα, καλή σουριενά και ριγάδι κατερά που λάμπεις πας στο θρόνο σου σαν άσπρη περιστέρα και πλωάτη ριγενά με ένα στόμα γεμάτο. Είδα σε και σπαγιαστικά και κουμπίσα στον τείχον και χάσα και τα λόγια μου που σε να σου συντύχω έγιωδα σε σπαγιαστικά κι ο ρίγας πως να μείνει έλα να πάμε ροδαφνού κι αυθενή το καλό. Ρομπάζω και εύχομαι να βγει στη γειτονιά σου να δω τα μαύρα μάτια σου να ακούσω τη λαγιά σου. Έχω κοντά σου μια ρητζιά και καρτερό να πιάσει να φύγω το κορμάκι μου στα αγκαλιά σου να πνάσει. Ξυπνάθια μαντοπούλα μου κι ήρθα στη γειτονιά σου να δω τα να μου γάμουσει τα γειτονόπουλα σου. Στην ομιλία της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών Αγγλίας, Εβούλα Νικολάου, καλωσόρισε όλους τους καλεσμένους στην εκδήλωση και τους ευχαρίστησε για τη στήριξη και την προσφορά τους. On behalf of the organizers of this event, the Cypriot Women's League and women members of AGEL, I would like to welcome you all to our annual Souvlak evening, which is in aid of Radio Marathon for Children with Special Needs. We extend a special welcome to the wife of the President of the Republic of Cyprus, the First Lady of Cyprus, a very good friend of the Cypriot community, Essie Christofia. Essie always graciously accepts our invitation to be here with us at this fundraising event for this very worthy cause. Among us tonight, we also have our special children from the Association of People with Special Needs,
together with parents, teachers, carers and volunteers who work with our children on a daily basis and offer their support, love and kindness. Contributions such as support, love and kindness are generated continuously. Therefore, we should always be ready to give our support, our love and kindness to all those in need. Money, on the other hand, is different. Unfortunately, we do not have a method to continuously generate money, but I'm sure we have all come prepared tonight to be very generous. We extend a special welcome to the wife, a special welcome this evening to the European Commissioner responsible for education, culture, multilingualism, youth and sport, Andrula Vassileou. To His Excellency the High Commissioner of Cyprus in the UK, Alexandros Zinon, his wife Aline, and other members of the High Commission. The Chair of the Cyprus Broadcasting Corporation Board, RIC, Mr. Magis Simeou. The General Manager of Mafi Lagi Bank in the UK, Sophoglis Argyrou. The President of the Federation of Greek Cypriots in the UK, Peter Douchogis. Chairman of the Regio Marathon Trustee Board, Mr. Tony Yarolemou. The Secretary of Agelin Britain, Christodoulos Stylianou. Chair of the Cypriot Community Centre, Susie Konstantinidis. Manager of the Parikiagi newspaper, Bambos Haralambo. This evening, I would also like to thank the Chair of the Cypriot Community Centre, Susie Konstantinidis, and the Management Committee for offering us this venue free of charge, as always. Thank you also to the staff. Thank you also to the staff of the Centre who are always here to help us throughout this event. I'd also like to thank our sponsors, Smart Housing Group, Cypressa, Star Lettings and Estates, Dinos Importers, C. Michael & Co., Dinos & Sons, Dinos Continental, Shanklin Motors, and of course Cypress Airways. We also thank Aroma Bakery, Aroma Churchill Bakery, Milodis & Sons for donating the cakes. The hampers for our offer are all made up of products by Cypressa. The olives on the table, halloumi, nuts, are all by Cypressa, and we thank Mr. Yolen very much. Thank you to our musicians, Elias and Mimi. Thank you to everybody who donated gifts for the raffles. A big thank you to everyone who had very hard to make this evening a success. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας, Χριστόδουλου Στυλιανού. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Εξεχόντατη σύζυγος του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλη Έλση Χριστόφια, εξεχόντατη Επίτροπη Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, εξεχόντατη είπατε αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Αλεξάνδρου Ζήνο, αξιότιμη Πρόεδρε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριε Δρουσιώτη, εκλεκτή προσκεκλημένη εκπρόσωπη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Παρικιακή, συντρόφισσες, σύντροφοι, συμπατριώτησες, συμπατριώτες από μέρους του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην παραδοσιακή μας εκδήλωση Σουβλάκι, εκδήλωση με ανθρωπιστικό νόημα και αξία, αφού στόχο έχει να ενισχύσει το Ταμείο για τα Παιδιά με ειδικές ανάγκες ή ικανότητες που οργανώνουν κάθε χρόνο οι γυναίκες του μαρτήματος μας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών Αγγλίας. Ιδιαίτερα βέβαια καλωσορίζουμε στο Λονδίνο και ανάμεσα μας απόψε η σύζυγο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλη Έλση Χριστόφια. Την Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για την εκπαίδευση των πολιτισμών, την πολυγλωσσία και την νεολαία κυρία Αντούλα Βασιλείου.
τον Επαρχιακό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Πάφου και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, Δόκτωρα Χάρη Κυριακίδη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΡΙΚ, κύριο Μάκη Σημεού, που συνοδεύεται με το συνεργείο της εκπομπής Κυπρίων Νόστων, τον Κώστα Καραλαμπίδη, που θα βάσαμε πριν λίγο με την ωραία πλαμπίνη του φωνή, τον παραγωγό της εκπομπής Κυπρίων Νόστων, Μενέλα Οκαγιστηλή, τους ευχαριστούμε όλους τερμά που παρά τις άλλες πολλαπλές τους υποχρεώσεις αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας. Επίσης καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και τους ευχαριστούμε που τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας τον Δήπατο Αγωστίνο, όπως πάντοτε, κύριον Αλέξανδρο Τζένεμα και τη σύζυγο του Αλήκη, τα λοιπά μέλη της υπάρτης αρμοστίας, τον φίλο πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, τον γενικό διευθυντή της Τράπεζας Αρμάρθρα και στο Ηνωμένο Βασίλειο κύριο Σοφοκλίν Αργυρού, φυσικά την Κατερίνα Σοφράνου που όλοι θα βάσαμε πριν λίγο, Κατερίνα Μιλά, τον πρόεδρο του Ραδιομαρτωμίου στην Βρετανία, κύριο Αντώνη Γερολέμου, που όλα τα ορεκτικά φόρησε είναι δώρο της ΑΕΤΡΕΣΑ, της εταιρείας του, τον διευθυντή των Κυπριακών Αερογραμμών, κύριο Αντρέα Νεγατού, τον διευθυντή πολίστων των Κυπριακών Αερογραμμών, Σπύρο Θεοφύτου, τον πρόεδρο του FGR, τον κύριο με πολύ θέρμη καλωσορίζουμε ανάμεσα μας τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας που είναι απόψε μαζί μας και πάντοτε είναι το καλό και χρειάζεται από αγιά. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά που με την παρουσία σας τιμάτε αυτή την ωραία και σεβλή βραδιά. Βραδιά που, όπως ήδη ανάφερα, με ανθρωπιστικό νόημα και αξία, που οι γυναίκες του παρατήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται πολύ σκληρά για την επιτυχία της εκδήλωσης. Με τη δική σας θετική ανταπόκριση, αφρώα και λυπούμαστε που δεν είχαμε αρκετό χώρο να ικανοποιήσουμε όσους μας ζήτησαν εισιτήριο, η εκδήλωση απόψε στέλνει καθαρά ακόμα μια φορά το μήνυμα ότι η Κυπριακή παροικία είναι μια προοδευτική παροικία που μοιάζεται για την ποιότητα ζωής του συνανθρώπου της και εκεί και όπου μπορεί να βοηθήσει το κάνει χωρίς δισταγμούς. Διότι διακατέχεται από αξίες και ευγενικά αισθήματα που έφερε μαζί της. Αξίες που διαφυλάξαμε και συντηρούμε όσα μίλια και όσα χρόνια ζούμε μακριά από την Κύπρο. Αξίες για τις οποίες για χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε να μεταλαμβεύσουμε στις νεότερες γενιές της κυπριακής μας παροικίας για να υπάρξει συνέχεια της πολιτιστικής μας ταυτότητας και τη διατήρηση της εθνικής μας κοντότητας στην Βρετανία. Είναι γνωστό πλέον από προηγούμενα χρόνια ότι η επιτυχημένη εκδήλωση του Βλάκη αποσκοπεί να ενισχύσει τόσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό το Ταμείο του Ραδιομαραθωνίου που οργανώνει κάθε χρόνο η Τράπεζα Μάρφεν Λαϊκή σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ραδιοσταθμό του Λονδίνου LGR για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να εκφράσουμε ακόμα μια φορά τα συγχαρητήρια μας προς αυτούς τους οργανισμούς για την τεράστια δουλειά που προσφέρουν για αυτόν τον σκοπό. Συγχαρητήρια επίσης εκφράζουμε στις συντρόφισσες μας που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση και σε όλους γενικά που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της αξιέπαινης πρωτοβουλίας, μαζί βέβαια με τις ευχαριστίες μας για το έργο και την εθελοντική προσφορά όλων των συντελεστών αυτής της εκδήλωσης. Είναι μια λαϊκή εκδήλωση που παράλληλα επιδιώκει να παρέχει την ευκαιρία σε όλους, μικρούς και μεγάλους, να περάσουν μια διασκεδαστική και αξέχαστη βραδιά
και παράλληλα ενισχύσουν αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια για την βελτίωση και πιο ποιοτική ζωή για αυτά τα παιδιά. Ευχαριστήσεις εκφράζουμε στους πολλούς προσέφεραν και ετοίμασαν τώρα για το Λαγκείο, τις Κυπριακές, το εθνικό μας μεταφορέα, τις Κυπριακές αερογραμμές για το εισιτήριο με την επιστροφή στην Κύπρο που θα κληρωθεί αργότερα. Τον Πρόεδρο, και το προσωπικό του Κυπριακού Δημοτικού Κέντρου, τους πολλούς άλλους συντρόφους εθελοντές στην Κουζίνα, στα Βοτά, στο Λαγκείο και αλλού που δούλεψαν και μερικοί από αυτούς συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμα. Ιδιαίτερα βέβαια ευχαριστούμε τους χορηγούς, όπως αναφέρθηκαν από τη συντρόφους Ανεβούλα, να μην αρχίσω να καταλαμβάνω τα ίδια ονόματα. Φυσικά είπα για το ΡΙΚ, και μάλιστα μας εντυπωσίασαν ή ξεκίνησαν την αρχαία απόψε το ΡΙΚ, το Hellenic TV, τον LGA, την Παρικιακή και το Cyprus News Agent, το ΚΙΠΕ, με τον βετεράνο δημοσιογράφο Κυριάκο Τσούφρα και όλους γενικά. Φίλες, φίλοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω, υποσχέθηκα στην Οργανωτική Επιτροπή ότι δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Οι εξελίξεις όμως στο Κυπριακό, η άδικη και σκεφμένη πολεμική ενάντια στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, μας παρέχει ακόμα μια φορά κάθε δικαίωμα να επαναλάβουμε την αμέριστη υποστήριξη των Κυπρίων της Βρετανίας για τη γιγάντια προσπάθεια που καταβάλει, όχι μόνο στις απευθείας εντατικές διαπραγματεύσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Ερόγλου και κατά επέκταση ενάντια στην αδιάλακτη Τουρκία για εξέφραση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης, αλλά και για τις συναισθηματικές επαφές του με ηγέτες και παράγοντες σαν το χορό που συνέβαλε στην περαιτέρω διεθνοποίηση του Κυπριακού. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε η Ευρωβουλευτής Ανδρούλα Βασιλείου με ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί κυρίες, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, παρόλο που δεν ήμουν προετοιμασμένη για ομιλία, θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και πάλι ανάμεσά σας και να σας πω ότι θαυμάζουμε πραγματικά τους αγώνες σας και νιώθουμε μεγάλη στήριξη για το ότι είσαστε δίπλα μας σε όλους αυτούς τους αγώνες που ο Κυπριακός λαός δίδει μέσω του Προέδρου μας για την επανένωση της Κύπρου μας. Και φυσικά μας συγκινεί το γεγονός ότι είστε δίπλα μας και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις της κυπριακής κοινωνίας, όπως ο Ραδιομαραθώνιος, που όπως όλοι γνωρίζουμε ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και είχα την τιμή να είμαι η πρώτη πρόεδρος του Ραδιομαραθώνιου. Έζησα πραγματικά, όπως είμαι σίγουρη ζει σήμερα η αγαπητή Έλσα, πολύ συγκινητικές στιγμές, όταν θυμάμαι την πρώτη χρονιά που οι χτίστες από τον πέμπτον όροφο μιας οικοδομής που χτίζεται τότε έστελναν κάτω με το καλάθι τη λίρα τους και το πεντόλιρο τους για το ραδιομαραθώνιο. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικές στιγμές, δεν θα τις ξεχάσω, αλλά είναι για ένα σκοπό πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρη ότι γι' αυτόν τον λόγο είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την αγαπητή Έλσα που ήρθε ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό εδώ στο Λονδίνο για να νιώσετε κι εσείς ότι έχουμε πραγματικά εκτίμηση για το έργο σας. Δεν θέλω να σας κουράσω, είμαι σίγουρη ότι θα ακούσουμε περισσότερα από τη φίλη την Έλσα, αλλά και πάλι να σας εκφράσω την αγάπη μου και τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα και πάλι ανάμεσα. Τελευταία μίλησε η πρώτη κυρία της Κύπρου και επίσημη προσκεκλημένη στην εκδήλωση, κυρία Έλση Χριστόφια. Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία της. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συμπατριώτες, συμπατριώτησες, είναι πραγματικά με πολύ μεγάλη συγκίνηση και χαρά που κάθε φορά βρίσκομαι ανάμεσα σας με την ευκαιρία του ραδιομαραθωνίου και όχι μόνο. Ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους προβαλήσαντες για
τα καλά λόγια, να ευχαριστήσω για τις ευχές και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα ήθελα πριν απ' όλα να μεταφέρω φυσικά και τους θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Προέδρου Χριστόφια. Διαβεβαιώνοντας σας ότι στέκεται ακλόνητος επί το πάση. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Κύπρο, πολλές ανδειξότητες, αλλά είμαι σίγουρη ότι με την στήριξη του λαού, με το ενωμένο και πάλι μέτωπο του λαού μας, θα τα καταφέρουμε. Και αυτή είναι η προσπάθεια του Πρόεδρου και της κυβέρνησης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη στήριξη που δίνεται με κάθε ευκαιρία. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος, που πραγματοποιούνται και αυτή τη χρονιά στην παροικία μας στο Λονδίνο, μας δίνουν την ευκαιρία να συναντηθούμε σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Οι γυναίκες του παρακτήματος Αγγέλ Βρετανίας και ο Σύνδεσμος Γυναικών Αγγλίας πάντοτε ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό σε κάθε κάλεσμα για κοινωνική προσφορά. Χαρακτηριστική αυτού του γεγονότος είναι η πραγματοποίηση της απόψινής εκδήλωσης αγάπης. Απευθύνω εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό προς τις συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο Λονδίνο. Η εκτίμηση και η αγάπη, τόσο εμένα όσο και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς εσάς, είναι δεδομένη. Η στήριξη και η αγάπη σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τους κοινούς μας αγώνες για επανένωση του νησιού μας, για ευημερία και ειρήνη. Ο Ραδιομαραθώνιος, εδώ και 22 χρόνια, έχει καθιερωθεί σαν θεσμός, κατακτώντας τις καρδιές του κυπριακού λαού. Αποτελεί το πιο γλυκό παράδειγμα οικειοθελούς δέσμευσης επωνύμων και ανωνύμων, μικρών και μεγάλων, στην Κύπρο και το εξωτερικό, απέναντι στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τη ζωή με αγωνιστικότητα, θέληση και πάθος. Είναι μια γιορτή ανθρωπιάς, εθελοντικής προσφοράς, αγάπης, γενναιοδορίας και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει για τα θέματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ενισχύει την προσπάθεια ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο. Πρώτη στο μέλημα του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος υπήρξε η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Από το 1993 που πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ραδιομαραθώνιος στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι σήμερα, ο στόχος της επιμόρφωσης και της ευαισθητοποίησης έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Τα μηνύματα που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια μέσω του ραδιομαραθωνίου έγιναν δύο. Αγάπη, προσφορά, σεβασμός, κατανόηση. Το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος σήμερα, μέσα από τη δράση του, στοχεύει στην ηθική και υλική συμπαράσταση προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Στην πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου, αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, καθώς επίσης στην ενίσχυση της προσπάθειας για την ένταξη των παιδιών αυτών στο κοινωνικό σύνολο. Η συγκέντρωση χρημάτων και η διάθεσή τους σε ιδρύματα, σε σωματεία και σε οικογένειες των ατόμων που χρειάζονται στήριξη, για την αγορά ειδικών εξοπλιστικών οργάνων, την παροχή κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής ή την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, αποτελεί ενίσχυση της κρατικής παρέμβασης και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η μεγαλειώδης αυτή συλλογική προσπάθεια έχει αποδώσει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.
τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μετά το τέλος των ομιλιών, η διασκέδαση ξεκίνησε. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παρευρισκόμενων στο πρόγραμμα με τη συνοδεία του Ηλία Μαρονίτη και των μουσικών του. Ο πρόεδρος του ΡΙΚ, κ. Μάκης Σημαίου, συμμετείχε στο πρόγραμμα και ερμήνευσε ένα τραγούδι. Κάμερα του Hellenic TV έδωσαν αποκλειστική συνέντευξη η πρώτη κυρία της Κύπρου, κυρία Έλση Χριστόφια, και ευρωβουλευτής Ανδρούλα Βασιλείου. Ας παρακολουθήσουμε πρώτα την κυρία Βασιλείου να μιλά στο συνεργάτη μας, Βασίλη Παναγή. Καλησπέρα σας, κυρία Βασιλείου. Καλώς ορίσατε στο Λονδίνο και ιδιαίτερα σε αυτή την εκδήλωση, η οποία γίνεται απόψε. Οργανώνεται από τις γυναίκες του ΑΚΕΛ και του Συνδέσμου Γυναικών της Παργίας μας για την προσπάθεια να βοηθήσουμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ευτυχή σύμπτωση, διότι η δουλειά μου στις Βρυξέλλες με έφερε εδώ στο Λονδίνο σήμερα. Είχα πολλές επαφές για τα θέματα εκπαίδευσης και συμμετείχα σε μια μεγάλη έκθεση για επαγγελματική κατάρτιση από όλον τον κόσμο. Και επίσης επισκέφθηκα σχολεία όπου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα του illiteracy, δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα στο να διαβάσουν και να καταλάβουν καλά αυτά τα οποία διαβάζουν. Και έτσι όταν πήρα την πρόσκληση της Παρικίας να συμμετάσχω σε αυτήν την ωραία εκδήλωση, με μεγάλη χαρά το αποδέχτηκα, διότι είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να βρίσκουμε ανάμεσα στον κόσμο της Παρικίας, των πολύ γνήσιων κυπριακών λαών, ο οποίος πάντοτε μας συμπαραστέκεται και στους αγώνες μας, είτε αυτοί είναι πολιτικοί αγώνες, εθνικοί αγώνες, είτε και κοινωνικοί όπως ο απόψινός. Μάλιστα. Από την θέση σας λοιπόν σαν Επιτρόπου Εκπαίδευσης Πολιτισμού, Πολυγλωσίας και Νεολαίας, είναι σχετικό αυτό όσον αφορά την επίσκεψη σας εδώ και το πρόγραμμα που ακολουθήσατε? Το πρόγραμμα το οποίο είχα σήμερα ήταν αποκλειστικά για τα θέματα εκπαίδευσης, γιατί όπως σας είπα πήγα σε σχολεία, είχα επαφές με το Ινστιτούτο το οποίο εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς. Είχα συνομιλία εκεί με τους εκπαιδευτές και φυσικά δεν παρέλειψα να συμπεριλάβω στο πρόγραμμα μου και μια επίσκεψη σε κυπριακό σχολείο, και έτσι αύριο θα έχω τη χαρά να επισκεφθώ έναν από τα πολλά
κυπριακά σχολεία του Λονδίνου και να παρακολουθήσω από κοντά πώς πραγματικά γίνει αυτή η αξιέπαινη προσπάθεια να μάθουν τα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα, γιατί πρέπει να διατηρήσουμε οπωσδήποτε την ελληνική γλώσσα, είτε ζούμε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Πόσο πολύ λοιπόν βοηθά η Επίτροπος και το πρόγραμμα που έχει στη διάθεσή του, στη διάθεσή της η Επίτροπος όσον αφορά την εξέλιξη αυτή και αν χρειαστούν κάποια βοήθεια επιπρόσθετη, με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει ας πούμε. Ναι, αυτό, τα δικά μας τα προγράμματα πάντοτε έχουν σαν προϋπόθεση τη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων τουλάχιστον από τρεις χώρες μέλη. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν σύνδεσμοι από την Μεγάλη Βρετανία, σύνδεσμοι από άλλες δύο χώρες, ενώσουν τις προσπάθειες τους και υποβάλλουν αίτηση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για εκμάθηση φερρυπίν της ελληνικής γλώσσας, τότε υπάρχει μια πιθανότητα να πάρουν. Αλλά πρέπει να μελετήσουν σωστά τους όρους και να κάνουν την αίτησή τους για αυτόν τον σκοπό. Πόσο πολύ τους παροτρύνετε και τους δίνετε κάποια indication, τους βοηθάτε δηλαδή, να μπορέσουν να καταλάβουν αυτό το πρόγραμμα που θα μπορέσουν να αποκτήσουν τη δυνατότητα της ενίσχυσης της οικονομικής. Να σας πω, υπάρχει εδώ μία οργάνωση η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί θα μπορούν να πάρουν με κάθε λεπτομέρεια και είναι οι όροι αυτών των προγραμμάτων. Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα στην διάρκεια αυτής της σύντομης συνέντευξης να τους εξηγήσω όλους τους όρους. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει εδώ οργάνωση η οποία έχει σαν αποκλειστικό σκοπό να βοηθάει τον κόσμο που ενδιαφέρεται είτε να συμμετάσχει σε προγράμματα ή να κάνει αίτηση για βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πόσο λοιπόν προσπαθείτε και ποιες είναι οι δικές σας επιδιώξεις όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, όσον αφορά την ανάπτυξη της νεολαίας του πολιτισμού που έχει και σχέση με την πατρίδα μας, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω, όπως πιθανότατα αναγνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 23 επίσημες γλώσσες. Μία από αυτές είναι και η ελληνική. Άρα η προσπάθεια μας είναι να υποστηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε όλες τις 23 γλώσσες. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μακριά από την πατρίδα τους και θέλουν να διατηρήσουν τη δική τους τη γλώσσα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πάρετε βοήθεια, φτάνει όμως να συνεργαστείτε με οργανώσεις από άλλες δύο χώρες τουλάχιστον. Υπάρχει κάποια περίπτωση να μας δώσετε indications ποιες είναι οι χώρες αυτές που θα μπορούσαν... Παραδείγματος χάρη θα έλεγα να εξετάσετε την ενδεχόμενο της παροικίασης στη Γερμανία. Uh-huh. Υπάρχει μεγάλη ελληνική παροικία στη Γερμανία. Να είναι, δηλαδή παροικίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι ενδιαφέρεστε να διαδώσετε την ελληνική γλώσσα μεταξύ των παιδιών της παροικίας, άρα το ίδιο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν και άλλες παροικίες του εξωτερικού, όπως είναι η Γερμανία και άλλες φυσικά. Πολύ ωραία. Κυρία Βασιλείου, ευχαριστούμε που είχατε την καλή διάθεση και τον χρόνο που διαθέσατε. Σας ευχόμαστε στο έργο σας που είναι πολύ δύσκολο, είμαι σίγουρος, κάθε επιτυχία και με την πρώτη ευκαιρία και προσπάθεια πάλι να σας έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και την αγάπη μου σε όλη την παροικία. Ακολουθεί τώρα η συνέντευξη που μας έδωσε η πρώτη κυρία της Κύπρου, κυρία Έλση Χριστόφια. Έχουμε και πάλι την χαρά και την τιμή να έχουμε την πρώτη κυρία της Κύπρου μαζί μας, την κυρία Έλση Χριστόφια, η οποία ήρθε και πάλι με το πρώτο κάλεσμα εδώ να βρεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Καλωσορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και δική μου χαρά και τιμή. Είναι πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση που παρευρίσκομαι σε εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο Λονδίνο για το ραδιομαραθώνιο. Είμαστε πάντα έτσι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι που έχουμε ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας με τα πολλά προβλήματα που έχει και τους πολέμους που αντιμετωπίζουν οι αρχές και η κυβέρνηση. Να έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς οι οποίοι είναι δυναμικά μαζί μας σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε και τα μηνύματα που έρχονται από εσάς είναι μηνύματα τα οποία μας δίνουν κουράγιο να συνεχίζουμε, γιατί χρειάζεται μια πίστη και μία δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε.
Είστε στην Επιτροπή και είστε η πρόεδρος της οργάνωσης του ραδιομαραθωνίου στην Κύπρο και ακούσαμε από εσάς ότι ήταν πάρα πολλά τα λεφτά που μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί, εκατομμύρια. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να μας δώσετε έτσι, αν είναι δυνατόν, κάποια έτσι λεπτομέρεια πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα λεφτά, πώς ας πούμε εκμεταλλεύεται ο κόσμος που έχει ανάγκη αυτά τα λεφτά. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό που έχετε πει για την δύναμη που παίρνουν εδώ οι άνθρωποι της Παρικίας με τη δική μας παρουσία συμβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή ερχόμενοι εμείς εδώ από αυτήν την αγωνιστικότητα, τον παλμό, την ζεστασιά που μας υποδέχονται οι απόδημοι μας, αντλούμε και εμείς δύναμη. Γι' αυτό πραγματικά κάθε φορά που επιστρέφουμε στον τόπο μας, να το πω έτσι στην Κυπριακή, ναι, επιστρέφουμε με πιο γεμάτες τις μπαταρίες. Μάλιστα. Συγχαίρω τους αποδήμους μας για τα όσα κάνουν για την πατρίδα μας και πιστεύω ότι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και για μας στην Κύπρο για τον τρόπο που λειτουργούν έτσι ενωμένοι σαν μια γροθιά για προώθηση των προβλημάτων και των δικών τους εδώ στην Παρικία αλλά και της Κύπρου μας. Τώρα, όσον αφορά την ιδιότητά μου σαν πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ραδιομαραθωνίου, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για μένα που ανέλαβα αυτήν την αποστολή και σαν Επιτροπή φροντίζουμε με ευλάβεια στο να διαχειριζόμαστε τα λεφτά αυτά που δίνονται με τόση αγάπη από τον κόσμο για να, να βοηθήσουμε εμείς στο να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο των συνανθρώπων μας αυτών που από διάφορες συγκυρίες έχουν κάποια ιδιαιτερότητες, είναι παιδιά. Και είναι γνωστό ότι ο Ραδιομαραθώνιος βοηθά παιδιά μέχρι 18 χρόνων με ειδικές ικανότητες, με ειδικές ανάγκες. Βοηθά τόσο άτομα όσο και ιδρύματα. Συνολικά 35 ιδρύματα και πάρα πολλά άτομα. Και όπως ανέφερα και στην ομιλία μου απόψε, από τον πρώτο ραδιομαραθώνιο το 1991 μέχρι τον 21ο, το 2010 δηλαδή, έχουν μαζευτεί πέραν των 38 εκατομμυρίων και επιπλέον ευρώ, λεφτά που ξοδεύονται μετά από αιτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους και που με μεγάλη λεπτολόγηση και με συγκεκριμένα κριτήρια διανέμονται από τη διαχειριστική. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση της παρουσίας σας εδώ, φυσικά θα είστε και η κύρια ομιλήτρια στην αυριανή εκδήλωση του Γκάλα που γίνεται για τον ίδιο σκοπό. Έχετε και άλλο πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσετε? Αύριο πρωί θα επισκεφθούμε το κέντρο εδώ του ραδιομαραθωνίου για παιδιά με ειδικές ανάγκες, κάτι που κάνω κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Είναι ένα κέντρο το οποίο πραγματικά είναι κάνει πρωτοποριακή δουλειά, τόσο για την εκπαίδευση, την παιδεία, όσο και για την ψυχαγωγία των ατόμων αυτών και αξίζουν συγχαρητήρια οι υπεύθυνοι αυτού του κέντρου. Το βράδυ θα είναι το μεγάλο δείπνο που είναι ο κύριος λόγος που είμαι εδώ και που πραγματικά σαν αποτέλεσμα του οποίου υπάρχει μια μεγάλη συμβολή εδώ της Παρικίας για τον ραδιομαραθώνιο. Ούτω και η επιτυχία της αγοράς του οικείματος και της χρησιμοποίησης του από πολλά από τα παιδιά. Ακριβώς, που, ναι, ακριβώς. Τώρα, στην περίπτωση γυναικών της Παρικίας μας, σαν γυναίκα και εσείς που είστε και η απόψινη εκδήλωση οργανώνεται από τις γυναίκες, πώς βλέπετε την δύναμη που έχουν και τον τρόπο που ενεργούν και τα αποτελέσματα? Οι γυναίκες σαν μάνες, σαν οι γεννήτρες της ζωής, να το πούμε διαφορετικά, αισθάνονται ακόμα πιο έντονα
αυτήν την ανάγκη να προσφέρουν προς αυτά τα παιδιά που είχαν μέσα στην από κάποιες συγκυρίες της ζωής αυτήν την τύχη να έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες και γνιάζονται πραγματικά σαν μάνες να συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής αυτών των παιδιών. Επομένως, δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτόν, το είναι τους και πετυχαίνουν αυτές παρόμοιες εκδηλώσεις όπως η απόψινή που είναι πραγματικά εξαιρετική σε επιτυχία. Και υπάρχει αυτή η ζεστασιά, αυτή η ανθρωπιά που χαρακτηρίζει πάντα τον κόσμο εδώ και ιδιαίτερα τις γυναίκες. Τώρα, για να κλείσουμε και να σας ελευθερώσουμε γιατί είστε κουρασμένοι, η παρουσία σας εδώ μας δίνει ευκαιρία να ρωτήσουμε κάτι το οποίο είναι σχετικό με την εξέλιξη της Κύπρου. Στην Κύπρο υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα και ο πρόεδρος αντιμετωπίζει, μπορώ να πω έτσι, μεγάλο πόλεμο εσωτερικά. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα και η δική σας τέλος πάντων συμπαράσταση όσον αφορά την περίπτωση του Προέδρου και το μήνυμα που δίνεται σε εμάς για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να πιστέψουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε και να είμαστε δίπλα από τον Πρόεδρο για το επίτευγμα των σκοπών που έχει η τάξη. Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να πείσει κανένας εδώ τους απόδημους για να στηρίξουν τον Πρόεδρο. Πραγματικά νιώθω πολύ συγκινημένη γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα το αγωνιστικό και της διάθεσης για στήριξη του Προέδρου και της προσπάθειας που καταβάλει να κρατήσει τις ισορροπίες σήμερα στον τόπο μας. Έχετε απόλυτο δίκαιο, υπάρχει μια πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά το εσωτερικό μας μέτωπο, το εσωτερικό μέτωπο πάλης του λαού μας που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι ενιαίο, να είμαστε σαν μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τόσο κρίσιμα καταστάσεις όπως είναι η πορεία για την προώθηση του πολιτικού μας προβλήματος του Κυπριακού, όπως είναι η οικονομική κρίση που μαστίζει την ανθρωπότητα όλων των κόσμων και την Κύπρο οπωσδήποτε, όπως είναι η προσπάθεια για αντιμετώπιση της κατάστασης γύρω από το φυσικό αέριο και με τις προκλήσεις που δεχόμαστε από την Τουρκία και όπως είναι η πρόκληση για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σίγουρα χρειάζεται προετοιμασία, κατάλληλη προετοιμασία και έχουμε να δώσουμε εξετάσεις πάνω αυτό, γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά το κυριότερο, η προσπάθεια που πρέπει να είναι κοινή για επανένωση της πατρίδας μας, διότι είναι το κλειδί για την επιβίωση του λαού μας, η επανένωση της πατρίδας μας. Επομένως, πιστεύω, γιατί είμαι και φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις, ιδιαίτερα με αφορμή την έκρηξη στο Μαρί, έχει οξυνθεί πάρα πολύ και εκτραχυνθεί η όλη κατάσταση. Παρά τούτον, πιστεύω ότι θα επικρατήσει τελικά η σύνεση και η λογική και θα μπορέσουμε επιτέλους όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου ενωμένες να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας, όπως όλοι τον γνωρίζουμε, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ σταθερός σε αρχές και ευαισθητός, πολύ ευαισθητοποιημένος και αποφασισμένος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου σαν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκλέγηκε από τον λαό για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του θα σταθεί αταλάντευτος προκειμένου να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης που του έδωσε ο λαός μας. Μάλιστα. Εμείς, κύριε Χριστόφια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα χαιρετίσματά μας στον Πρόεδρο και όπως το είπατε και εσείς, η επαρχία μας εδώ είναι ευτυχώς ενωμένη και πάντοτε στηρίζει τον Πρόεδρο και είμαι σίγουρος ότι ο Πρόεδρος με την σκέψη ότι υπάρχουν υποστηρικτές οι οποίοι τον ακολουθούν και πάντα είναι δίπλα του, θα τα καταφέρει να πετύχει το σκοπό του και επίσης και σε εσάς
κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις σας και με τον Ραδιομαραθώνιο και με όλα όσα κάνετε για την προώθηση των δικαιωμάτων και των γυναικών και όλης της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και σε εσάς κάθε επιτυχία. Και κάθε ευχαριστώ καλό. Πολύ. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι η ολόκληρη εκδήλωση για την ενίσχυση του Ραδιομαραθώνιου θα μεταδοθεί προσεχώς από την τηλεόραση του Hellenic TV.